Έκπληκτοι διεπίστωναν το 1912 αρμόδιοι και μη ότι σε μία οκταετία είχαν μεταναστεύσει 250.000 Έλληνες με τους περισσότερους να είναι μεταξύ 17 και 25 ετών. Η φτώχεια και η ανέχεια του ελληνικού χωριού, η έλλειψη εργασίας, η βαριά φορολογία και η κακοδιοίκηση έστελναν τους Έλληνες να βρουν καλύτερη τύχη κυρίως στην Αμερική η οποία εκείνη την εποχή ανεδίετο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη, μεταχείρισμη, βιομηχανική ανάπτυξη και υψηλή αστικοποίηση. Η έκρηξη που εμφανίστηκε στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα οφείλεται στο γεγονό ότι η ΙΠΑ, αναζητώντα εργατικά χέρια, ήραν του περιορισμού που ίσχυαν ω τότε για του Έλληνε. Ω προ τα ωφέλη που είχε η χώρα, δεν ήταν εντυπωσιακά, Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των ελληνικών ταχυδρομείων, διαπιστώνεται ότι σε ένα έτος, το 1911, είχε εισρέψει συνάλλαγμα ύψους 30 εκατομμυρίων δραχμών. Εν τω μεταξύ, σε πολλά μέρη της χώρας άρχισε να γίνεται αισθητή η αρέωση των εργατικών χεριών στις αγροτικές εργασίες και σε άλλα επαγγέλματα. Τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα επιχειρήσει να λάβει ο Εμμανουήλ Ρέπουλης ω Υπουργό Εσωτερικών της Κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα της απαγορεύσεως της μεταναστεύσεως, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να φορολογήσει το εισιτήριο κάθε μετανάστου με 20 τραχμές με το κεφάλαιο που θα εμαζεύεται, η πολιτεία ήθελε να προστατεύσει τον μετανάστη παραχωρώντας του υπηρεσίες όπως ιατρούς και προξενικούς υπαλλήλους που θα τους συνόδευαν στην επιβίβαση, αποβίβαση και εγκατάστασή τους στην Αμερική. Αυτές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις δεν κατόρθωσαν βεβαίως να ανακόψουν το μεταναστευτικό κύμα. Τους έβαλα δηλαδή πρόστιμο σε κάθε εισιτήριο 20 δραχμές. Έλα Χριστέ και πάνε για να μην πάρει στην Αμερική. Η Αμερική όμω εταυθύστη από νωρί στη συνείδηση των Ευρωπαίων, όχι μόνο με τη χώρα των δολαρίων, αλλά και με την πηγή επάρα των ασθενειών. Η ανάπτυξη της φθήσεως συνεδέεται με τις κακές συνθήκες υγιεινής, διατροφής και εργασίας στο νέο περιβάλλον, στο οποίο επιχειρούσαν να προσαρμοστούν οι Έλληνε μετανάστε. Το πρόβλημα βεβαίω έγινε ακόμη πιο έντονο με τι παλινοστήσει των πρώτων κυμάτων μεταναστών και με τον φόβο εξαπλώσεως... φυματιωδών παθήσεων στι γενέτειρέ του. Ωστόσο, πολλοί από αυτού που νοσούσαν ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο, οπότε η κατάληξη ήταν προδιαγεγραμμένη. Άρα γύριζαν πίσω και φέρναν την ε... φυματίωση μαζί τους. Απίστευτο. Πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία. Είτε πέθαναν στο Ήπερο και Άνιο, με το οποίο μεταφέρονται στην πατρίδα τους, είτε νοσηλεύονται απομονωμένοι στα ειδικά θεραπευτήρια των πλοίων για να πεθάνουν λίγο μετά την αποβίβασή τους. Το ζήτημα φυσικά απεισχόλησε ιδιαίτερα τις εφημερίδες της εποχής, από τις οποίες δεν θα μπορούσε να λείπει η αιστεία. Αν και στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια δαιμονοποίηση της Αμερικής και του μετανάστου, από τη στιγμή που η φυματίωση ήταν ήδη διαδεδομένη στην Ελλάδα. Πίσω λοιπόν.